Σε σύνδεση τώρα, με συγχωρείτε, με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα του πλαφών στο φυσικό αέριο. Ένα θέμα που βασανίζει πολύ τους δυτικούς και φαίνεται να υπάρχουν και έντονες διαφωνίες, Μάνο, εκεί, σε αυτό, Παντελή. Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αμερικανικές κυβερνητικές πηγές που μίλησαν σε γερμανικά μέσα, οι G7, οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι βρίσκονται κοντά στην συμφωνία για το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο. Είναι κάτι που συζητείται εντατικά τις τελευταίες ώρες και σύμφωνα με αυτές τις αμερικανικές πηγές είναι κοντά όλοι σε μια συμφωνία, όπως και για την απαγόρευση εισαγωγής του χρυσού στις χώρες του G7. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ετοιμάζεται νέο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, που αυτή τη φορά στόχο θα έχει την στρατιωτική της βιομηχανία, να πλήξει τη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και ρωσικά αμυντικά συστήματα έχουν δυτική τεχνολογία. Για παράδειγμα, τεθωρακισμένα της Ρωσίας έχουν το βράδυ οπτικά συστήματα γαλλικά και γερμανικά για να βλέπουν μέσα στη νύχτα. Και επιδιώκεται τώρα πια να σταματήσει οποιαδήποτε συνεργασία με τους Ρώσους, μάλλον θα σταματήσει σίγουρα. Να πούμε επίσης ότι μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους ηγέτες του G7 οι εξαγγελίες της Μόσχας ότι θα δώσει πυράβλους Ισκεντέρ, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικές κεφαλές στη Λευκορωσία. Πυράβλους Ισκεντέρ που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά έχει ήδη η Ρωσία στο ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Από εκεί λέει ότι μπορεί σε 3 λεπτά να πλήξει το Βερολίνο με πυρηνικές βόμβες. Και να πούμε επίσης ότι οι Γερμανοί εδώ, ειδικοί για την ενέργεια, λένε σε γερμανικά μέσα ότι στο θέμα της ενέργειας η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ, γιατί φαίνεται ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να το τραβήξει στα άκρα, ακόμα και αν κάνει ζημιά στην ίδια τη Ρωσία. Δεν τους ενδιαφέρει, λέει, το καθεστώς στο Κρεμλίνο, εάν θα κάνουν ζημιά στη Ρωσία, αρκεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στη Δύση. Κάτι που σημαίνει δηλαδή στην πράξη μηδενικές ροές προς την Ευρώπη. Κάτι που σημαίνει ακριβώς αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πολύ.